Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα λίγο διαφορετικό επεισόδιο του καναλιού μας στο liverpool.gr TV και των Red Glasses. Θα είναι σύντομο σχετικά για ένα θέμα το οποίο προέκυψε τις τελευταίες μέρες και δει από την Πέμπτη, όπου πλέον είναι γνωστό ότι πάση ότι ο Steven Gerrard είναι προπονητής της Aston Villa. Ξεσήκωσε όλη η κίνηση αυτή αρκετές αντιδράσεις, άλλες θετικές, άλλες αρνητικές. Και νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση, επειδή τον όρο έχει δύο όψεις, είναι καλό να το εξετάσουμε και από τις δύο πλευρές. Δεν σας κρύβω ότι προσωπικά θα έλεγα πως ενοχλήθηκα με τον τρόπο που έφυγε από το ένα μέρος και κατέβηκε στο άλλο, όσο και αν ήθελα να τον δικαιολογήσω στη συνείδησή μου. Είναι κοντά στη μέση της σεζόν, δεν είναι η μέση της σεζόν. Είναι ξαφνικά, θα έλεγα εγώ, το ξαφνικά βάλτε εντός εισαγωγικών, διότι αδυνατό να πιστέψω ότι η Rangers δεν γνώριζε πως θα τον προσέγγιζαν από κάποια ομάδα όταν έφυγε ο προπονητής της Norwich, έφυγε της Aston Villa. Της τότε να μκαλύθηκε σχεδόν αμέσως και μάλιστα έπαιξε το σενάριο του Κόντε που να πάει, διότι από την Ιταλία έρχονταν πληροφορία πως ο συγκεκριμένος έπαιζε για τον Τράφορντ, στην περίπτωση που ο Σόλσιαρ έπαιρνε τον δρόμο για τον ΟΑΕΔ. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν δημιουργήθηκαν δύο κενές θέσεις με τον προπονητή της Aston Villa, τον Dean, να πηγαίνει και να λαμβάνει τη θέση του Φάλκ, οπότε αυτό, okay, so what, δεν μας αγγίζει, αλλά αυτό που προσέχουμε είναι ο τρόπος που έφυγε. Έτυχε από την Πέμπτη το πρωί να έχω ανοίξει νωρίς το Sky Sports και να βλέπω τι γίνεται και πώς το παρακολουθούσαν και βλέπανε, είχαν μιλάνε, βομβαρδίζανε. Είναι η δουλειά των media αυτή, να πρέπει να έχει θέματα, να μπορεί να προωθεί στο κοινό, να είναι ελκυστικό, να τραβάει την προσοχή, ο τρόπος που θα τα παρουσιάσουν στο κοινό να πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να τραβήξουν την προσοχή, διότι οι ακροαματικότητες είναι αυτές που δίνουν τα λεφτά. Μιλάμε για τα κανάλια τηλεοπτικά, τα ραδιοφωνικά, τα site και ούτω καθεξής. Μην κρίνετε από εμάς που είμαστε εραστέχνες, χομπίστες και αγαπάμε την ομάδα και κάνουμε το κέφι μας. Δεν έχουμε κανένα όφελος οικονομικό. Μακάρι το χόμπι μας να μας έφερε ένα χαρτζιλίκι. Το χαρτζιλίκι είτε να είναι χαρτζιλίκι, είτε να είναι χαρτζιλίκι, γιατί όχι. Κανείς δεν θα έλεγε όχι αν το χόμπι του έφερε χρήματα, δηλαδή κάτι τον ευχαριστεί, του φέρνει χρήματα. Σε εμάς δεν συμβαίνει αυτό, αλλά μας μένει θυγή ικανοποίηση ότι κάνουμε κάτι που είναι γύρω από την αγαπημένη μας ομάδα. Πάμε λοιπόν στο προκείμενο. Τα media λοιπόν είχαν ξεκινήσει ένα πάρτι και δει το Sky Sports, το οποίο φυσικά είναι ο βασικότερος φορέας μηντιακός που χειρίζεται τα θέματα της Premier League. Βομβάρτιζε λοιπόν. Μάλλον θα γίνει, συζητάνε, γίνονται συζητήσεις, σε προχωρημένες συζητήσεις, advanced talks, κουλουπού. Τέλος πάντων, το deal έκλεισε και μετά ακολούθησε ένα πάρτι δηλώσεων από ανθρώπους του χώρου, είτε αυτοί είναι σχολιαστές, είτε πρώην ποδοσφαιριστές, πρώην μάνατζερ, παίχτες των δύο συλλόγων, άλλοι το δεχόντουσαν, άλλοι δεν το δεχόντουσαν, άλλοι διαμαρτυρόντουσαν, με κάποια λεπτά σημεία τα οποία ενόχλησαν αρκετό κόσμο. Δεν σας κρύβω λοιπόν, όπως είπα και νωρίτερα, ότι με ενόχλησε ο τρόπος που έφυγε, ξαφνικά μπραφ, διακόπτες off, κατά πώς φαίνεται, σε πρώτη ανάγνωση και πάω, ας πούμε, στο επόμενο βήμα της καριέρας μου. Επίσης, αυτό που με προβλημάτισε ήταν, ας πούμε, η βιασύνη του να κατέβει στην Premier League, διότι δεν το έχει κρύψει, ότι θέλει να αναλάβει τον πάγκο των Reds. Θέλει να κάτσει στον πάγκο που έχουν κάτσει όλες αυτές οι ένδοξες μορφές, οι θρύλοι του παρελθόντος. Σάνκλι, Πέισλι, Φάγκαν, Ντάγκλις, ακόμα και του Σούνες ήταν ένας θρύλος της ομάδας ποδοσφαιρικά. Σαν προπονητής δεν φτούρισε. Ακόμα και του Εβανσάκου που λένε πολλοί, του Evans, του Roy Evans που έκανε αξιοπρόσεχτη προσπάθεια. Του Γε, εντάξει, τώρα, του Ράφα Μπενίτες, εντάξει, το πέρασμα Χότσον ήταν ατυχές, το δεύτερο πέρασμα του Κένι είχαν περάσει και πολλά χρόνια από τους πάγκους, δεν ήταν ούτε αποτυχημένο ούτε πετυχημένο όσο θα θέλαμε. Εντάξει, για τον του Rodgers δεν ήταν όπως τον κατακρίνουνε, και του Κλοπ δεν χρειάζεται συστάσεις, ακόμα ο άνθρωπος είναι εκεί και μακάρι να τελειώσει και η καριέρα του στον πάγκο των Reds, δηλαδή να κρεμάσει τον μπουφάν του μάνατζερ εκεί.
Λοιπόν, θέλει να έρθει να διαδεχθεί τον Κλοπ, το οποίο είναι κοινό μυστικό. Μπορεί να μην το λέει ευθέως, αλλά και η βιασύνη του με το που τελείωσε την καριέρα του ποδοσφαιρική, μπαμ, κατευθείαν στις ακαδημίες, όπου είχε αρκετά καλή παρουσία. Σαφώς και έχει υποστήριξη και από τον Κλοπ και από τον Μπούφατς τότε και μετά από τον Λίντερς. Είναι λογικό. Αλλά με το που του δόθηκε ευκαιρία το καλοκαίρι του 18, αν το θυμάμαι σωστά, θα σας το πω αμέσως. Το καλοκαίρι του 18 έφυγε ο Στίβεν και πήγε στη Γλασκόβη για να κάνει το πρώτο του βήμα, το οποίο επαναλαμβάνω ότι δεν είναι καθόλου λάθος να θες να αλλάξεις μια μεγάλη ομάδα. Πολλοί το κρίνουν πετυχημένο, άλλοι το κρίνουν έτσι και έτσι, άλλοι σιγά τα σπουδαία λάχανα. Θα έλεγα λοιπόν το εξής. Ήταν και η ανάληψη των Rangers ένα ρίσκο για τον Steven Gerrard, διότι η οποιαδήποτε αποτυχία θα ήταν στο στόχαστρο ότι πήγες ένα πρωτάθλημα που παίζουν δύο και δεν κατάφερες να κάνεις κάτι, το οποίο το κατάφερε δεύτερη χρονιά. Εγώ θα συνυπολογίσω, για να μην ξεχαστούμε, ότι έπεσε και στην πτώση της Celtic. Τον βοήθησε αυτό. Όχι ότι δεν έκανε έργο, όχι ότι δεν έκανε δουλειά, όχι ότι δεν δούλεψε με τους παίκτες, με τις μεταγραφές, με τους έδωσε άλλον αέρα. Έχει πλουραλισμό στα συστήματά του και αυτό εμένα μου αρέσει. Δεν είναι μονοδιάστατος. Είναι επιθετικογενής προπονητής, όπως ήταν και παίκτης, παρότι ήταν half. Ήτανε άλογο κούρσας, τι να λέμε τώρα για τον μεγάλο αρχηγό, δεν χρειάζεται να σας πω κάτι, τον έχουμε ζήσει. Τον χορτάσαμε σχεδόν δύο δεκαετίες ποδοσφαιριστή. Όμως, ναι, μεν ήταν ιδιαίτερα πετυχημένος γιατί τους έβγαλε από την σκιά της Celtic, όμως τους πέτυχε σε φάση που δεν ήταν η Celtic στα ντουζένια της, ήταν να αρχίσει να υποχωρεί. Φέτος λοιπόν, τους πάει πάλι καλά και ξαφνικά τραβάει το διακόπτη την πρίζα και την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια για την Birmingham. Αυτό δεν σας κρύβω λοιπόν ότι εμένα μου κάθισε στο στομάχι αρχικά. Βλέποντας τη γράφει ο κόσμος, είδα ότι πάνω στη Γλασκόβη τον περνάνε γενναίες 14 οι οπαδοί της Rangers και λογικό συνέστημα είναι να έχουν την πικρία και την απογοήτευση, οπότε το τα περνάνε. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα οπαδών των Reds και όχι μόνο και άλλων ομάδων που του έχουν σηκώσει ελαφρώς το δάχτυλο. Του λένε γιατί, ήταν λάθος το timing. Ήταν λάθος το timing γιατί τους παράτησες κλπ. Κλπ. Υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος, την οποία όσο και αν σας φανεί παράξενο, για όσους με ξέρουν, ξέρουν και τη γυναίκα μου, και επειδή ασχολείται πάρα πολύ, όχι μόνο με το ποδόσφαιρο, ασχολείται και με το κομμάτι της δουλειάς της και ασχολείται και με την ψυχολογία του θέματος των επιχειρήσεων, στο εργασιακό κομμάτι. Και μου λέει όσο ανήθικο θέλεις είναι να τους παρατήσει, εγκρίνεις, βρίσκεις ηθική στο να πωλήσεις έναν προπονητή μεσούς σεζόν. Και λέω εγώ όχι, είμαι αντίθετο σε αυτό. Άρα μου λέει σκέψου τον είχα να πωλήσει. Θα συμφωνούσες, όχι λέω. Μου λέει τότε γιατί δεν συμφωνείς ότι έφυγε εκείνος και ήθελε να κάνει το βήμα παραπάνω στην καριέρα του. Οπ, πίσω εγώ. Λέω ναι, έχει δίκιο. Αυτό πότε που με προβλημάτισε είναι η αντίδραση του συλλόγου στα μίντια του, ότι χαιρέτησε και λογικό να χαιρετάει μια τέτοια κίνηση, το επόμενο βήμα του αρχηγού στην καριέρα του, διότι είναι σημαντικό να αγαπάς, να σέβεσαι και να επιβραβεύεις τα βήματα των δικών σου παιδιών στην μετέπειτα καριέρα αφού του φεύγουν από το σύλλογο, να χαίρεσαι με τις επιτυχίες τους και να προβληματίζεις, να στεναχωριέσαι με τις αποτυχίες τους, γιατί όλα είναι μέσα στο παιχνίδι της ζωής. Όμως, θα έλεγα εγώ ότι με προβλημάτισε ο τρόπος που το χειρίστηκαν, διότι σαν να βιάστηκαν λίγο να πανηγυρίσουν. Και παρότι ο αρχηγός, να επισημάνω ότι είναι 3,5 χρόνια το συμβόλαιο του με την Aston Villa, τελειώνει το καλοκαίρι του 25 και το συμβόλαιο του Γερμανού τελειώνει το καλοκαίρι του 24, το οποίο μπορεί να σημαίνει κάτι, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα, ο τρόπος που το χειρίστηκε η ομάδα ήταν σαν να μας έλεγε όλους διακριτικά, ωραία ντυμένα, με περιτύλιγμα και ίσως και λίγο κρυμμένα, ότι άντε Στίβεν, μπράβο, καλά έκανε σε εγώ να τελειώνουμε, να πάρεις το χρόνο, να βάλεις τα χιλιόμετρα που χρειάζεται σαν προπονητής για να έρθεις να αναλάβεις μετά τον Γερμανό. Αυτό που θέλω και εύχομαι στον αρχηγό είναι πρώτα απ' όλα να έχει υγεία. Διότι και με το κατέβασμα του Γλασκόβη μείωσε στη μία ώρα απόσταση και από την οικογένειά του που είναι στο Λίβερπουλ, έτσι.
Λοιπόν, του εύχομαι υγεία, καλή τύχη για τα τι χρειαστεί, πολλή δύναμη την οποία έχει και να αντέξει τις κακές στιγμές στην Premier League, γιατί είναι άλλο πρωτάθλημα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρτο καπνισμένος σε όλα του, μπορεί να αντέξει, απλά αλλιώς είναι να είσαι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και αλλιώς είναι να είσαι στον πάγκο. Το βίωσε ήδη 3 και κάτι χρόνια στην Γλασκόβη. Τώρα η ηλεκτρική καρέκλα από πρωτάθλημα Σκωτίας στο πρωτάθλημα της Premier League έχει παραπάνω βόλτ. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τον ίδιο να μετρήσει τις δυνάμεις του και πραγματικά δεν θέλω να δω να έχει την εξέλιξη που είχε η καριέρα, ας πούμε, του κολλητού του στην Εθνική, του Frank Lampard, ο οποίος από την Derby και την πολύ καλή παρουσία που είχε μαζί της στην Championship, ανέλαβε την Chelsea, την ομάδα που τον μεγάλωσε ποδοσφαιρικά μετά την Ακαδημία και το ξεκίνημά του στη West Ham και που δεν είχε τη συνέχεια την ανάλογη που θα ήθελε και ο ίδιος. Αυτά εν ολίγης θα ήθελα. Δεν είμαι κατά του αρχηγού, δεν είμαι και 100% υπέρ στο κάποια πράγματα που γίνανε. Θα ήταν όμως πιο κομψό από μέρος του να υπερασπίσει με τη στάση του το μότο που μεγάλωσε μέσα στη Λίβερπουλ, το You Never Walk Alone, διότι αυτή τη στιγμή άφησε κάποιες μικροσκίες πίσω του. Ο χρόνος διορθώνει τα πάντα. Πιστεύω ότι ο χρόνος που χρειάζεται θα τον έχει ο Στίβεν και να επαναλάβω ότι σαφώς και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην πορεία του με την Aston Villa, εκτός από τα παιχνία μεταξύ μας, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, αυτά, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, ραντεβού εκτός συγκλονιστικού απρόπτου την Παρασκευή με το preview για το παιχνίδι, το πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Arsenal το ερχόμενο Σάββατο. Γεια σας.